Λοιπόν, Νίκο, ναι. Μείνε μαζί μας να το δούμε όλοι μαζί με τους τηλεθεατές τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα. Τα μικρόφωνα τα χτυπήσουμε, κύριε Πρόεδρε. Ένα-ένα, παιδιά, δώστε ένα αντένα, δώστε, περίμενε ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Παιδιά, είμαστε έτοιμοι όλοι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πείτε όταν είστε όλοι έτοιμοι. Πριν από λίγο και λίγο πριν αναχωρήσω για τις Βρυξέλλες, για τη Σύνοδο Κορυφής, ο Νίκος Κοντζιάς έθεσε υπόψη μου την παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού των Εξωτερικών. Με πόνο καρδιάς έκανα δεκτή την παραίτησή του. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά και ειλικρινώς για την πολύτιμη συμβολή του τα 3,5 αυτά χρόνια στην αναβάθμιση του γεωπολιτικού ρόλου της χώρας, την πολύτιμη συμβολή του στην κοινή μας προσπάθεια. Αποφάσισα εγώ ο ίδιος να αναλάβω το Υπουργείο των Εξωτερικών το επόμενο διάστημα και την ευθύνη του, δίνοντας ταυτόχρονα και ένα μήνυμα ότι η επιλογή μου αυτή είναι επιλογή που σηματοδοτεί την αποφασιστικότητά μου να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου και να διασφαλίσω την επιτυχή ολοκλήρωση της ιστορικής συμφωνίας των Πρεσπών που αναβαθμίζει το διεθνή ρόλο της χώρας. Η απόφαση να αποδεχτώ την παραίτηση Κοντζιά, αλλά και η απόφασή μου να αναλάβω εγώ ο ίδιος το Υπουργείο των Εξωτερικών το επόμενο διάστημα, είναι όμως και μία απόφαση με πολλαπλά μηνύματα, τόσο προς το εξωτερικό, όσο και προς το εσωτερικό και προς την κυβέρνησή μου, θα έλεγα. Σηματοδοτεί την απόφασή μου να μην ανεκτώ από εδώ και στο εξής καμία διγλωσία από οποιονδήποτε και καμία προσωπική στρατηγική στην εθνική γραμμή της χώρας και ταυτόχρονα να μην ανεχτώ από κανέναν, συνειδητά ή ασυνείδητα, εν προκειμένου ασυνείδητα, να διαταράξει την ομαλή πορεία της χώρας προς την έξοδο από την κρίση, την οριστική έξοδο από τα μνημόνια που ταλαιπώρησαν τον ελληνικό λαό τα τελευταία 8 χρόνια. Θέλω ταυτόχρονα να στείλω και ένα μήνυμα στους γείτονές μας, που αυτές τις μέρες έχουν τις δικές τους διαδικασίες, όπως προβλέπονται από το Σύνταγμα, προκειμένου να προχωρήσουν στη συνταγματική αλλαγή, στην αλλαγή της συνταγματικής τους ονομασίας, όπως προβλέπει η Συμφωνία των Πρεσπών. Θέλω να τους ενθαρρύνω να προχωρήσουν με αποφασιστικότητα και με θάρρος, διότι δεν θα υπάρξει άλλη ευκαιρία. Η Ελλάδα, θέλω να το δηλώσω για άλλη μια φορά, δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχτεί την ένταξη της γειτονικής μας χώρας σε οποιαδήποτε διεθνή οργανισμό που η ίδια συμμετέχει, εν προκειμένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή το ΝΑΤΟ, με συνταγματική ονομασία που θα λέγεται Δημοκρατία της Μακεδονίας. Θέλω λοιπόν να τους ενθαρρύνω να προχωρήσουν. Θα είναι ένα αποφασιστικό βήμα στην ολοκλήρωση μιας ιστορικής συμφωνίας για την ειρήνη και τη σταθερότητα στα Βαλκάνια. Και θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι η Ελλάδα και η κυβέρνησή μου θα κάνει αυτό που πρέπει και αυτό που ορίζουν οι διεθνείς της υποχρεώσεις. Μάλιστα. Ιδιαίτερος